Όχι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ου παντός πλήνης Κόρινθον, αλλά σήμερα να πλεύσετε εις Κόρινθον. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ο κύριος Βασίλης Νανόπουλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κορίνθου και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα κοντά μας γιατί έχει πολλά να μας πει. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Νανόπουλο. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Και είστε επικεφαλής μιας μεγάλης επαγγελματικής ομάδας, η οποία έχει προβλήματα, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν το βάζετε κάτω. Στηρίζετε τα ελληνικά προϊόντα. Βασικά στηρίζουν, Γιώργο, και την τοπική οικονομία. Μπράβο, εκεί. Γιατί τον φιλοξενούμε σήμερα, θα κάνουμε μια κουβέντα για τις τιμές. Στην Κόρινθο κάναν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα μας το πει αργότερα ο Δήμαρχος για να σπάσουν αυτό το πολύ ακριβό που υπάρχει. Δεν μπορώ να το. Τι είπα, ο Δήμαρχος είπα. Λοιπόν. Ο Πρόεδρος, τέλος πάντων. Ναι, όπως συνήθεια. Θα μας πει λοιπόν τι κάνανε εκεί στην Κόρινθο λίγο αργότερα. Ακριβώς. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι το μεγάλο ζητούμενο στον κόσμο. Οι τιμές, Πρόεδρε, δεν πέσανε. Δηλαδή, ενώ έχουμε μια τρόικα, όπως λέει ο Κίρτσος, επικαλούμε τον Κίρτσο διότι είναι London School. Μακάρι να υπήρχε ένας υπουργός, θα μπορούσε να καταλάβει τα οικονομικά. Έχουμε δοκιμάσει υπουργούς από London School, οπότε πάμε σε άλλο school. Το ερώτημα είναι το εξής. Η τρόικα μείωσε μισθούς, μείωσε συντάξεις, έβαλε φόρους, λύσαξε τον κόσμο από τους φόρους. 72 φορές αυξήθηκαν οι τρέχοντες φόροι. 50% μειώθηκαν οι μισθοί. 50% μειώθηκαν οι συντάξεις. Τις τιμές δεν τις είδε. Η Τρόικα δεν σκέφτηκε ότι με τη μείωση των εισοδημάτων οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μπράβο. Και κάποια επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει όταν μειώνεται ο τζίρος της ή θα κρατήσει σταθερές τις τιμές ή θα τις αυξήσει. Έτσι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Μια επιχείρηση, για παράδειγμα, που δουλεύει την τουριστική περίοδο το καλοκαίρι. Μάλιστα. Αν δεν μπορέσει να έχει εισόδημα για να καλύψει τις ανάγκες όλου του έτους, δεν μπορεί να επιβιώσει. Όπως το λέτε είναι. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν πέφτουν οι τιμές. Έτσι. Και βέβαια σε λίγο θα έχουμε την κυρία Παπαδοπούλου από την Θεσσαλονίκη για τα πώς και τα γιατί. Γιώργο Κυρτσό. Ήρθανε πάλι με 106 εντολές. Όλο ζητάνε. Κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα, μπαίνει μέσα το εμπόριο 2 δις, μας λέει ο Κορκίδης, ο πρόεδρος των εμπόρων. 2 δις από ψυχολογικούς λόγους. Να ρωτήσω κάτι πολύ πολύ απλό. Όταν μειώνεις το μισθό, κύριε Μπούρλο, και τον πας στα 586 ευρώ από τα 1000, χθες σε μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση τους είπανε, ξεχάστε τα 1000 ευρώ, 586. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, φύγετε. Αυτό σε μεγάλη επιχείρηση έγινε αυτό. Γίνεται σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Σε πάρα πολλές. Και υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που έχουν να πληρώσουν τον κόσμο 5 και 6 μήνες. Το κακό είναι γιατί δεν αυτό... έχουν λεφτά. Το και έχει το κράτος και σου λέει. Τώρα θέλω το ΦΑΠ του 10, τώρα το ΦΑΠ του 11, τώρα το ΦΑΠ του 12, πάρε και τα τέλη κυκλοφορίας, πάρε και φόρο πολυτελείας, δώσ' μου και το φόρο εισοδήματος, δώσ' μου και το φόρο μέσω της ΔΕΗ και στο τέλος πας εξαντλημένος στην εφορία. Και λες στον Παντελή, σώσε με. Με πόσες δόσεις? Με 12 δόσεις, Γιώργο. Ορίστε. Αλλά δεν είναι μόνο οι δόσεις, είναι και οι προϋποθέσεις των δόσεων, έτσι. Γιατί έστω και μία ώρα να καθυστερείς την οποιαδήποτε πληρωμή, ουσιαστικά χάνεις αυτή τη ρύθμιση των 12 δόσεων. Μάλιστα. Και έχεις δώσει στο ελληνικό δημόσιο εκείνα τα στοιχεία ώστε να πει να σου πάρει το σπίτι, τα χρήματα, το λογαριασμό σου, οποιοδήποτε έχεις. Αυτή δεν είναι ρύθμιση, μάλιστα. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Έτσι δεν έχουμε μια κόπωση, Γιώργο Κίρτσο? Ναι, κόπωση του κόσμου. Καταρχήν, μεγάλη κόπωση. Απορώ με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ναι. Γιατί τέλος πάντων ο κορμός της κυβέρνησης είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα κεντροδεξιό κόμμα. Με φιλελεύθερες θεωρητικά τουλάχιστον οικονομικές αντιλήψεις, αυτή η φορολογική ισοπαίδωση και αυτή η μεταχείριση του μικρομεσαίου, δηλαδή αντί να οργανώνουν, να βοηθάνε τους οριακούς να αντέξουν στην ύφεση, ναι, η οποία παρατείνεται συνεχώς, και αντί να οργανώνουν μια νέα οικονομική ευκαιρία για αυτούς που έχουν αποτύχει ουσιαστικά λόγω της περιοριστικής πολιτικής, αλλά έχουν τις προϋποθέσεις. Τις είχαν στο παρελθόν. Πώς υλοποιείται αυτό, Γιώργο? Ένα λεπτό. Πώς υλοποιείται αυτό? Με μια αλλαγή πολιτικής, ναι, για παράδειγμα, χαρακτηριστικό, ναι, δεν μπορεί να είναι τόσο αυστηρές οι ρυθμίσεις στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Μπράβο. Η μικρομεσαία επιχείρηση, κύριε Κίρτσο, είναι υποδιωγμών σήμερα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, μόνο κακούργημα στον ποινικό κώδικα δεν έχουν βάλει. Έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις, αυξάνεται η ανεργία και φέρνει και πολιτικές ανατροπές. Απορώ λοιπόν με το επιτελείο του Μαξίμου που δεν αντιλαμβάνεται ότι αν δεν στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση στο σύνολό της, τη ραχοκοκαλιά, την κοινωνική ραχοκοκαλιά της κεντροδεξιάς, τότε θα δούνε για παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή να πηγαίνει από το 15 στο 20%. Ας πει ο κύριος Νανόπουλος πόσα λουκέτα έχουν στην Κόρινθο. Και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Γιατί όπου έχετε πάει, δεν ξέρω ποιες περιοχές είστε, πείτε μου μία πόλη που δεν έχει δεκάδες λουκέτα στους δρόμους. Κύριε Νανόπουλε, πείτε μας εσείς.
Πόσα λουκέτα έχετε στην Κόρινθο και τι θα κάνετε τώρα για να ενισχύσετε λίγο την περιοχή σας. Η Κόρινθος δεν αποτελεί εξαίρεση από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου έχουν κλείσει το 30 με 35% περίπου των επιχειρήσεων. Έτσι. Και αρκετές ακόμα, γύρω στο 10-15%, προβλέπεται να έχουν σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Στο επόμενο διάστημα. Εκείνο που κάνουμε εμείς στο επιμελητήριο είναι ότι πιστεύουμε ότι το κράτος και να ήθελε δεν μπορεί, που συνήθως δεν θέλει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις για πολλούς λόγους. Άρα κοιτάμε τι θα κάνουμε μόνοι μας. Κοιτάμε εμείς στην Κόρινθο, οι συνεργάτες μου στο επιμελητήριο και εγώ, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να στηρίξουμε τους εαυτούς μας, τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία. Μία πρωτοβουλία που έχουμε και είναι σημαντική είναι και η πέμπτη πανελλήνια έκθεση, Κορινθία 2013, που διοργανώνουμε. Εκεί, στην έκθεση, προβάλλουμε ελληνικά προϊόντα, τοπικές επιχειρήσεις. Στηρίζουμε την τόπια παραγωγή, κάτι που πρέπει να το κάνουμε νομίζω όλοι. Εκεί έχουμε εκθέτες από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη. Μπράβο. Μπορείτε να δείτε αγροτικά προϊόντα. Μπορείτε να δείτε είδη λαϊκής τέχνης, μηχανήματα, υπηρεσίες. Μπράβο, μπράβο. Και εκεί, με ένα σωστό σχέδιο που έχουμε, με καλούς φίλους όπως και εσείς που προβάλλετε την έκθεσή μας και την προσπάθειά μας, με σωστούς και ικανούς συνεργάτες, συνέπεια και εμπιστοσύνη για να μας εμπιστευτούν οι εκθέτες μας, εκεί δημιουργούμε την μεγαλύτερη περιφερειακή έκθεση που Μπράβο γίνεται σας. Στην χώρα. Πότε είναι, κύριε Νανόπουλε? Σήμερα είναι και από τις 25 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. 25 Σεπτεμβρίου με 29, η έκθεση λοιπόν τροφίμων και ελληνικών προϊόντων κυρίως στην Κόρινθο, όπου συμμετέχουν εκθέτες που είναι από περίπου 200 από όλη την Ελλάδα, και είναι εύκολο για τους επισκέπτες που θέλουν να δουν την ελληνική παραγωγή από την Αθήνα, είτε με το ΚΤΕΛ, είτε με τον Προαστιακό, είτε με το Κιαταχή, η απόσταση πια είναι πάρα πολύ μικρή, να έρθουν στην Κόρινθο και να δοκιμάσουν και την τοπική κουζίνα και να δούνε και τις φυσικές ομορφιές που έχει η Κορινθία και δεν τις ξέρουν, γιατί συνήθως οι περαστικοί από τον αυτοκινητόδρομο αποφεύγουν να μπουν στην Κόρινθο. Έχει κάνει ζημιά αυτός ο δρόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ειδικά το χειμώνα, εσείς εκεί έχετε όμορφα μέρη. Το ούπατος πλήνης Κόρινθον το αλλάζουμε και λέμε πλεύσατε εις Κόρινθον. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Πολλά ερωτήματα. Καλημέρα στην Κόρινθο. Πολλά ερωτήματα, καλημέρα.